κομμάτι. Κάτσε μισό λεπτό. Αυτό είναι η διασκευή, στη διασκευή που έχουν κάνει London Grammar στο Night Call από το soundtrack της ταινίας Driver. Είναι η διασκευή της διασκευής. Πολύ ωραία διασκευή της διασκευής. Πάμε να δούμε κάτι εξίσου. Πολύ ωραίο. Η Μέρη Κατράτζου, η αγαπημένη μου Μέρη Κατράτζου. Η Μέρη Κατράτζου πια στο κεφάλι μου έχει γίνει κολλητή κι αυτή, γιατί φορούσε όλα αυτά τα φορέματά της στο Madwalk. Και η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια επικοινωνία με τους συνεργάτες της και ήμουν πάρα πολύ σαν stalker fan. Τέλος πάντων, η Μέρη Κατράτζου σχεδίασε το πρώτο της νηφικό. Αυτές είναι φωτογραφίες που έχει ανεβάσει η ίδια στο δικό της Instagram. Σας έχω πει ξανά και ξανά να ακολουθήσετε τη Μέρη Κατράτζου στο Instagram και δεν ξέρω αν το έχετε κάνει. Αν δεν το έχετε κάνει, ειδού τι χάνετε. Είναι για την Καρολίνα Γκονζάλες Μπόνστερ, ιδρύτρια του φιλανθρωπικού ιδρύματος Walkabout Foundation στην Δομινικανική Δημοκρατία. Είναι αυτή η εκπληκτική νηφική τουαλέτα, εκπληκτικό κόψιμο στους ώμους. Και όλη αυτή η κίνηση στη φούστα είναι πραγματικά για να ψήνεσαι λίγο να παντρευτείς. Σε ψήνει λίγο, λες, μην απαντρευτώ να φορέσω αυτό το φόρεμα. Εάν θυμάστε, είχε ξανακάνει αυτό το κόψιμο η Μέρη Κατράτζου πριν από 2 καλοκαίρια. Δηλαδή όλο αυτό που έκανε έτσι στη φούστα, σε πιο κοντό όμως, όχι σε τόσο μακρύ, και σε φλωράλ. Οκ, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο. Ούτε η Βικτόρια Μπέκαμ δεν μπορεί να σχεδιάσει όσο καλά σχεδιάζει η Μέρη Κατράτζου, αλλά και αυτά που φτιάχνει η Βικτόρια μια χαρά είναι. Στην πραγματικότητα κάνει πράγματα και για πιο φιλανθρωπικούς σκοπούς. Εδώ βλέπουμε τα ρούχα που έχει σχεδιάσει για μαμάδες και τα παιδάκια τους, για τον φιλανθρωπικό οργανισμό Born Free. Είναι ένα συγκεκριμένο φόρεμα το οποίο έφτιαξε. Βλέπουμε εδώ διάφορα, Okay, τέλεια. Και δεν είναι η μοναδική που έχει σχεδιάσει για το Charity Born Free. Η Αλμπέρτα Φερέτη, ο Αλεξάνδρου Μακκουίν, η Καρολίνα Χερέρα, Σελίν Κλέρ, Ντίκινι, Ντέιαν Φον Φέστμπερκ, Ιζαμπέλ Μαράν, Τζέι Κρου, Μαρκίζα, Μάνι Πράντα, Ρέιτσελ Ρόι, Στέλλα Μακκάρτνι, Τόρι Μπέρτ, Βέρα Βουάν και Βερσάτσε. Επίσης έχουν δημιουργήσει αντίστοιχα pieces, αντίστοιχα κομμάτια για το συγκεκριμένο charity, τα οποία μπορείτε να βρείτε, αν θέλετε να το ενισχύσετε, στο shopbop.com και θα μπορείτε από προχθές να τα αγοράσετε. 23 Απριλίου ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Και να ξέρετε ότι και η Ζιζέλ, την οποία βλέπαμε νωρίτερα, που είναι σούπερ μόντελ και φιλάνθρωπος, θα σχεδιάσει και εκείνη τη δική της σειρά, όπως επίσης η Καρολίνα Κουρκόβα και η Ντούτσεν Κρόις είναι παρέα με τα παιδιά τους στις φωτογραφίες που είδαμε νωρίτερα. Τα πιτσιρίκια που είναι με την Ντούτσεν Κρόις και την Καρολίνα Κουρκόβα είναι τα δικά τους τα πιτσιρίκια. Η Μπέκαμ ταξίδευσε μέχρι και την Νότια Αφρική το Φεβρουάριο για να δει από πρώτο χέρι τι ακριβώς. Ποιο ακριβώς έργο μπορεί να ικανοποιηθεί και να πραγματοποιηθεί μάλλον μέσα από τα έσοδα από την συγκεκριμένη προσπάθεια. Μπράβο, μπράβο. shopbop.com. Αν να αγοράσετε κάτι που να είναι designer, τουλάχιστον να το αγοράσετε και να πάει και σε καλό σκοπό όλη αυτή η ιστορία. Γιατί όχι. Τσεκάρετε shopbop.com μέχρι να πάμε σε ένα σύντομο break και να επιστρέψουμε με το καλύτερο που σας το άφησα για το τέλος φυσικά.